Γεια σας φίλοι μου, ήρθα για να ρίξω όπως υποσχέθηκα και ακόμα δεν πρόλαβα να ρίξω το δεύτερο καλάμι μέσα, δολώνω το τρίτο και το πρώτο καλάμι, ήδη ο ειδοποιητής έχει σηκωθεί απάνω και φωνάζει. Πρέπει κάτι να έχει πιαστεί. Για να δούμε τι θα δούμε. Καλό φαίνεται πάντως. Πολλά κεφάλια, ωραία πράγμα. Οπα. Καλή αρχή. Μια περιποιημένη τσιπούρα. Το έβγαλε κιόλας. Μια χαρά. Κατάφερα να πιάσω και το άλλο το καλάμι. Μετά από λίγο, εδώ έχουμε και το φίλο από την Αθήνα. Δημήτρης είπαμε, έτσι. Βασίλης. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Το βλέπω εδώ, έτσι μας ακονιάζει. Ο τελευταίος των Μοϊκανών το τσίμπησε. Για να δούμε τι τσίμπησε τώρα. Δεν φαίνεται μεγάλο. Όχι. Εγώ το παίζω τυχερούλης. Άμα θέλει να βγει, ας βγει. Άμα δεν θέλει, τι. Σιγά γι' αυτό. Μπράβο και τόσο πολύ αυτό. Ένα φαγκροπουλάκι με μια τεράστια ψήρα. Μια χαρά. Πάμε. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Καλούτσικο φαίνεται. Οπα! Ένας χαρακοτούλης. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια παλάμ. Ωραιότατος. Κάτι τράβηξε πάλι εδώ στην άκρη. Πήρε ένα τσίμπημα ο ειδοποιητής. Ανέβηκε μέχρι τη μέση και ξανακατέβηκε. Τώρα ή το πήρε και έφυγε ή έχει κάτσει απάνω. Θα περιμένω λίγο να δω. Λοιπόν, αυτό το καλάμι εδώ έχει πάρει ψάρι. Το Dino Force έχει πάρει ψάρι, πήρε τζιπούρα, πήρε πρώτο. Και το Spro έχει πάρει ψάρι. Μόνο το Mitchell δεν έχει πάρει ψάρι. Αυτό το Mitchell είναι επισκευασμένο δανεικό. 2,70. Τα καλάμια είναι 3 τρίμετρα και ένα 2,70. Για να δούμε τι θα δούμε.
θα δοκιμάσω λίγο να δω αν ακούσω χτύπο. Να σκώσω πάνω. Θα περιμένω να δω. Αυτό το καλάμι πήρε το σαργό. Είναι το τρίμετρο. Το καρμπονικό, αυτό που πουλάμε στο μαγαζί 30 ευρώ. Και ο μηχανισμός που έχει απάνω είναι ένας FDDL. Για μας για τώρα. Πρώτον έλεγχο. Ένα σπάρος και μια σκολόπεντρα στο διπλαράκι. Καλά είναι. Ο ειδοποιητής έχει ανέβει απάνω. Φέρμα. Κάτι καλό έχει φερμάρει τώρα εδώ, δεν ξέρω τι είναι. Ωραία, καλά σου λέω, καλό είναι. Ή καλό είναι, ή κάτι με πολύ δύναμη και τσαμπουκά. Για να δούμε τι θα μας πει. Όχι! Σαργό ήταν και έφυγε, γάμο το. Δεν πειράζει. Να μάθω να παίρνω από όχι. Το χαμένο σαργό, στον έλεγχο, ένα κρεμμύδι. Να το κρατήσω για το γατί. Κρεμμυδάκι. Ένα σήμα σε αυτό που δεν έχει πιάσει το Μίτσελ. Πήρα μια τσιμπιά. Σηκώθηκε γύρω στους 10 πόντους. Τώρα περιμένω να δω τι θα παίξει πάλι. Σήμερα είναι πολύ ωραία κατάσταση. Ο αέρας έχει πέσει, γι' αυτό λέω αύριο θα πάω για ψαροντούφεκο. Εδώ στο λιμάνι του Βαθιού. Λόγω κορονοϊού, από ό,τι έμαθα, μαζεύουνε τους λάθρο. Όχι, συγγνώμη, τους οικονομικούς μετανάστες. Να το πάλι, να το χτύπημα. Και τους κλείνε μέσα τις 10 η ώρα. Γι' αυτό και υπάρχει κόσμος και κάθεται. Για να πάρω τον ειδοποιητή. Να πιάσω λίγο μπετονιά στο χέρι, να δούμε. Κατέβασα τον ειδοποιητή κάτω και περιμένω να δω. Άμα ξανασηκωθεί. Θα πρέπει να βάλω λίγο ταινία άσπρη να τη λέξω πάνω στις μύτες του καλαμιού, γιατί δεν φαίνεται τίποτα παρόλο που υπάρχει φως. Αυτό που λέω, μαύρες μύτες, δεν βλέπεις συμπήματα, δεν βλέπεις τίποτα, μόνο τις ειδοποιητές βλέπεις. Γεια μας για τώρα. Ότι κάτι χτύπησε. Ένας χαρακοτούλης. Μια χαρά. Εδώ στο χειρουργικό τραπέζι. Αμέ. Μετά από αρκετή ώρα, πήγε σχεδόν 12.
για ένα σπάρο. Καλός είναι και αυτός. Σπάρος. Όχι, σπάρος είναι. Έχει πάει μία η ώρα. Έχω βάλει το ξυπνητήρι κάθε μισάωρο για να κάνω έλεγχο δολωμάτων. Έχει βάλει ένα αέρα δυτικό. Ένα διαράκι και μου κουνάει συνέχεια τα κουδουνάκια. Αλλά εντάξει, καλά είναι. Ευτυχώς φοράω το μακριμάνικο του Savage, γιατί την έχει την ψύχρα. Και φυσικά οι σκολόπεντρες κάνουν πάρτι. Ή αλλιώς, όπως τα ξέρουν περισσότεροι, τα σκουλίκια της φωτιάς. Έχω βγάλει πάνω από 20 κομμάτια. Εδώ είναι μερικές. Άλλες ρίχνω μέσα, όσες είναι εύκολες. Άλλες με το ψαλίδι τις κόβω. Για να τις βγάλω από πάνω τις τραβάω. Είναι το πρώτο ξενύχτη. Εντάξει, για να δούμε. Τώρα αυτός ο ειδοποιητής εκεί γιατί κατεβαίνει, μπορείς να μου πεις. Φέρνει τίποτα μπροστά, παίρνει μπόσικα. Είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνει. Να τον σηκώσω λίγο, για να δω ρε, μη τι κουνάει. Πού να δεις, πρέπει να βάλεις μάτι. Κάτσε να το μαζέψω πάλι λίγο. Αυτό το τρέμουλο μπορεί να έχει ψαράκια πάνω, μικρό. Βέβαια εδώ ήταν ο νταουλόσπαρος που βγήκε και μετά ο χαμένος ο μεγάλος ο σαργός που τον πέταξε τον ποιητή απάνω, μα δεν ήταν η παραμάνα, θα τον είχε πάει το κουδουνάκι μέσα. Για να δούμε, η νύχτα είναι μπροστά όπως λέω εγώ και οι ελπίδες ακόμα είναι πολλές. Γεια σας. Εδώ ο ειδοποιητής σηκώθηκε και η μπετονιά έχει φερμάρε. Για να δούμε. Θα τραβήξω και ό,τι βγει. Ναι, έχει ψάρια πάνω. Να δούμε τι είναι. Οπ. Κι άλλος πάρος. Καλά είναι. Μια χαρά είναι. Δεν υπάρχει οφειλικό ψάρα προς πάρο. Το ξέρω. Ακόμα δεν το ρίξα. Τουκ τουκ τουκ. Για να δούμε τι είναι αυτό που κάνει τουκ 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 τουκ. Λάθος συναγερμός ήτανε. Ή δεν πρόλαβε να το καταπιεί.
κρατάει ενδιαφέρον όμως. Ντούκα από εδώ, ντούκα από εκεί. Κάτι πάει να γίνει. Κατσιμπά εδώ. Μία πάει πάνω, μία πάει κάτω. Σίγουρα είναι πιασμένος. Ναι, κουνάει και η μύτη. Για να δούμε. Αυτό το νευρικό το χτύπημα για σαργό μου κάνει. Για να δούμε τι θα μας πει. Ναι. Κάτι φαίνεται να έχει απάνω. Όχι, έφυγε. Έλα ρε. Γαμώ το κερατό σου, γαμώ. Μην πειράζει, το ξαναρίξω μέσα. Βολές γύρω στα 40 μέτρα, δεν χρειάζεται και πιο μακριά. Τα ψάρια τρώνε εδώ κοντά. Μια μισή ώρα το βράδυ και μια τσιπούρα περιποιημένη. Όχι αστεία. Στο κόκκινο το Μίτσελ. Αμέ. Και έχει πιαστεί. Και με τα δύο. Το ένα από πίσω και το άλλο στο στόμα. Πρέπει να είναι του κιλού αυτή. Ναι. Πολύ ωραία τσιπούρα. Καλά πάμε. Για να δείτε, τραβάω τις κολόπεντρες. Δύο αγκίστρια, τέσσερις απάνω. Άμα δεν πάει ψάρι, γεια μας υπόθεση. Τώρα έχει αρχίσει λακκούβα. 2,5-4,5. Είναι η χειρότερη ώρα. 2-4 γερμανικό νούμερο. Ούτε τα ψάρια δεν τσιμπάνε. Λακκούβα μεγάλη, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να περιμένουμε μέχρι το ξημέρωμα που θα μας δώσει κάποια ψαράκια ακόμα, πιστεύω. Είπαμε, ένα ξενύχτη να το ρίξουμε και μας αποζημίωσε μέχρι στιγμής. Μια χαρά πάμε. Δύο τσιπούρες, δύο σαργούς, δύο σπάρους και ένα κρεμμύδι και ένα χαμένο μεγάλο σαργό. Δεν πειράζει. Αφού εδώ στη μεγάλη τσιπούρα καλά είναι. Τι να κάνουμε. Δεν είναι όλα γραμμένα το όνομά μας. Και αύριο, μάλλον τι αύριο, σήμερα είναι. Και τώρα είναι 3 παρά. Εδώ. Τόσο περίπου. Πριν κοίταξα τα 2,5 που έκανα την αλλαγή δολωμάτων, τον έλεγχο. Λογικά 3 παρά είναι. Εντάξει. Καλά είναι. Ευελπιστώ σε κάτι ακόμα. Άκουσα για λαβράκι. Κάποιος μου είπε για σουπιές. Μου βάζουνε φιτιλιές μεγάλες. Κάποιος άλλος ρίχνει μέσα κοτοπόδαρο για χταπόδι εκεί παρακάτω. Νυχτιάτικα. Μάλλον θα έχει φωσφοριζέ κάβουρα. Τέλος πάντων, ένα αναμονή του επόμενου τσιμπήματος. Να μην σας τρώω και τον χρόνο, γεια σας. Η ώρα έχει πάει 4:10 και το Μίτσελ το επισκευασμένο, το κόκκινο, ο ειδοποιητής του σηκώθηκε 20 πόντους απάνω. Κάτι τον τράβηξε. Να περιμένω δεύτερο τρίτο χτύπημα.
και θα το βγάλω πριν από 10 λεπτά περίπου. Έκανα αλλαγή δολωμάτων για να δούμε, ξεκίνησε η πρωινή βάρδια, γιατί μέχρι τώρα μετά τη μεγάλη τσιπούρα σιγή ηχθείως είδομεν τον Dino Force δίνει σημάδια, μια πάει μπρος, μια πάει πίσω. Κάτι πρέπει να έχει πιαστεί απάνω. Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Για να δούμε. Να. Είναι η ώρα που ξυπνάει η πρωινή φρουρά. Για να δούμε, θα είμαστε τυχεροί. Τι θα μας δώσει, έλα βρε. Να μάθετε 2,5 ώρες για να βγεις. Άντε, μπράβο. Όσο και να σου φαίνεται παράξενο, κάνει κρύο. Φυσάει. Οχοχοχο, να μπω η... Παναγία, τι είναι αυτό. Ωραία, κάτι κεφάλια. Αμάν. Αμάν. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Τέτοια κεφάλια έκανε και πριν τη σπούρα η μεγάλη. Κάτσε τώρα, γιατί εδώ τα πράγματα είναι τρίσκολα. Καλάμε από εδώ τώρα. Θεός και ψυχή του. Ωραία κεφάλια που κάνει. Να. Ωραία, μπούι, τεράστιο. Τσιπούρα είναι μεγάλη. Αμάν Παναγία μου. Κάτσε να το περάσω από εδώ κάτω. Κάτσε μωρή. Να σε φέρω να μην μπελέξω πάνω στο άλλο καλάμι. Έλα καλέ μου. Καλό κορίτσι. Έλα σιγά σιγά. Έλα το κεφαλάκι πάνω. Μπράβο. Έλα. Μην αγχώνεσαι. Έλα. Όχι. Όχι φεβιά. Το κεφαλάκι απάνω. Και όξω. Ωραία Παναγία. Να το πλαφούτσα. Πρωινή. Άλλο 45 νούμερο παπούτσι. Στο μονάγκιστρο. Αμέ. Γαριδούλα ζαχαρωμένη. Αϊντά. Κάτσε, αυτή είναι ωραίο πράγμα. Κάτσε, γιατί είναι νταούλη. Αμάν. Αμάν. Ρώτα λέω εγώ ότι... Αμέ... Ωπα, κάτσε καλά. Αυτή πρέπει να είναι... Ουι! Γύρω στα 800 γραμμάρια και... Αμέ... Κάτι δεν τα βλιάζω εγώ με το σαρντούφεκο. Είναι 5 και 10. Και ο ειδοποιητής στο Μίτσελ τρεμοπαίζει. Θα το σηκώσω λίγο απάνω να δω πώς θα αντιδράσει, γιατί ήταν εκεί και κατέβηκε. Να δούμε τι θα μας πει. Έχει βάλει έναν αέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Ναι, κάτι να πάνω να τσιμπάει στο Μίτσελ. Ντουκ.
Έχει αρχίσει να ψηλο... φαίνεται, το φεγγάρι είναι πεσμένο, καπετάνιος κοιμάται. Έτσι λέγανε. Κάτσε βρε, τι έχεις. Πολύ χαλαρό σε βλέπω σένα, δεν μ' αρέσει. Καλά, μαζεύει μπόσκα. Τώρα σας έπιασε να χάνετε μπόσκα. Για πάμε να δούμε το παλικάρι που πήρες εδώ. Για να το δούμε τι θα μας πει. Γιατί τώρα είναι η ώρα του μεγάλου μπαμ. Έτσι το λέω εγώ. Είναι η ώρα που βγαίνει για πρωινό. Ωραία, άλλο ντάουλι. Ωραία, μάνα, μάνα, κεφάλι κακό. Ωραία, τι παραβολή έχει κάνει το καλάμι. Άρε, Μιτσελάρα, έλα, Μιτσελάρα, πάρτα. Πάρτα μπόγια, ρε. Αμάν, αμάν. Ωραία, μάνα, κάτσε, γιατί εδώ δεν μου τα λέει καθόλου καλά. Κάτσε να απομακρυνθώ λίγο γιατί μου πάει στα άλλα τα καλάμια. Άλλη σπούρα. Κάτσε γιατί εσύ είσαι πρωινή. Δεν έχεις πιει καφέ ακόμα. Κεφαλάκι απάνω. Μπράβο. Κεφαλάκι ξανά πάνω. Αντεγάμις. Sorry για το γαλλικό. Της τσιπουροσιάν έγινε σήμερα. Για πάμε εδώ πάνω στο σφαγείο. Οπα, κάτσε, μη σαλταπηδάς. Φτάνει. Οπα. Έλα δωθ. Καλό παιδί. Λοιπόν, κάτσε να σου κάνουμε. Αυτό είναι. Τώρα με την ισχύα μας. Μια χαρά είναι κι αυτή. Εμέ. Δυο στη μερίδα είναι αυτές. Μια χαρά. Λοιπόν, μέχρι στιγμής πολύ καλά πάμε. Ναι, τώρα σβήσαν και τα φώτα. Τώρα θα δείτε πολύ βίντεο. Κάτσα πάω κοντά στο μικρό φωτάκι. Τουλάχιστον να φέγει τη μούρη μου. Να βλέπετε και κάτι. Λοιπόν, μέχρι στιγμής όπως έλεγα καλά πάμε. Τώρα είναι η καλύτερη ώρα. Το χάραμα. Για τις επιθέσεις. Έχω χρησιμοποιήσει κλασικές αρματοσχές, special αρματοσχές, μονάγκιστρο. Οπ, να το! Ειδοποιητής. Απάνω, καρούμπαλο. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται η μύτη, αλλά ο ειδοποιητής ήρθε πάνω σφαίρα. Περιμένω λίγο. Τώρα ξανακατεβαίνει, έφυγε ο ειδοποιητής. Απαντάει! Άμα ξαναέρθει. Με το που σβήσαν τα φώτα. Να δούμε. Θα τον κατεβάσω πάλι εκεί που ήτανε. Και θα περιμένω. Για μας για τώρα. Με το που έζησαν τα φώτα και έμεινα μόνο τα μικρά εδώ, πριν χαράξει ακόμα καλά για να φαίνεται, τράβηξα το καλάμι που ήταν το αριστερό, όπως τα κοιτάω, που ειδοποιητής είχε σηκωθεί απάνω απότομα. Λείπαν τα δύο δολώματα από τα τρία που είχε.
και το ένα αγκίστρι είχε ανοίξει κιόλας. Στην αρχή μου έκανε λίγο κόντρα. 2-3 χτυπήματα είχε στην αρχή και μετά γεια σας. Πολύ ψηλό αγκίστρι, μουρμουράγκιστρο περισσότερο και όχι για κάποιο άλλο σκοπό. Μακρικότσανο. Βέβαια για να ανοίξει κάτι κακό ήταν απάνω. Και το αποτέλεσμα ήταν μην έχοντας και καλή ορατότητα με τη διπλοπία να μπερδέψω 3 από τα 4 καλάμια ταυτόχρονα. Τώρα τα ξανάριξα μέσα όλα και περιμένω. Πριν από λίγο χτύπησε το Μίτσελ πάλι το κουδουνάκι του. Κουνήθηκε λίγο προς τα πάνω. Εδώ ο Κοκκινούλης. Έχουμε καφετούλι. Να τον. Κοίτα το μελέτησε τον καφετούλι. Να το κουδουνάκι πάλι. Οπ, 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 οπ. Ναι, αυτό είναι σίγουρο πιάσιμο. Ου, κουνάκι μύτη. Υπάρχει περίπτωση αυτός είναι χλαπακιασμένος. Βέβαια αυτά είναι τα μαλακά τα αγκίστρια. Και αν είναι κάτι καλό θα κλάψουν μανούλες. Βέβαια σε αυτό περιμένω μελανούρια, γιατί είναι με το φλωτέρ. Είναι το περσινό το κόλπο. Όνα σου. Όνα σου δεύτερη. Τι είναι αυτό τώρα αργαμότο. Είναι αυτό που έλεγα. Πάλι τα αγκίστρια πρέπει να έχει ανοίξει. Κρίμας. Κι όμως πήγε και έφαγε στο κάτω, το σκληρό. Τι διάλο μπορεί να ήταν και βράχωσε κιόλας. Γιατί αυτό εδώ είναι από τα αγκίστρια που έχω και στα άλλα, τους φάχτες. Θα ξαναρίξω, θα δολώσω και θα ξαναρίξω. Η ώρα είναι 6 παρατέταρτο. Οι ειδοποιητές ακούνιτοι. Πριν από 2 λεπτά σχεδόν άλλαξα τα δολώματα σε όλα. Χάραξε. Για να δούμε τι θα δούμε. Θα μας επιφυλάξει καμία έκπληξη ή μέχρι εδώ ήταν και τέλος τα διαφραγκά. Κάποιοι γυρνάνε από τα βαντούρια. Και είμαι στην καλή χαρά. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, να κάνω την παρουσίαση του πολεμικού υλικού. Λοιπόν, ο πρώτος είναι, το πρώτο καλάμι είναι της εταιρείας Spro. Ωπα ρε, κάτσε καλά. Το Tele 80, το Carbonizer, το Heavy All Round, με ένα μηχανισμό κινέζικο απάνω, 8000. Το δεύτερο είναι το fishing, το τρίμετρο και το πρώτο, το τρίμετρο και αυτό. Αυτό είναι πιο ελαφρύ, με ένα μηχανισμό κινέζικο 5000. Μετά πάλι της εταιρείας Pro, Dino Force, αυτά τα καλάμια είναι συλλεκτικά. Είναι τα τελευταία κομμάτια που μου έκανε χάρη ο κύριος Λάμπης Παπαϊωάννου να μου τα χαρίσει. Και φυσικά τα προσέχω σαν τα μάτια μου, έχουν ανοξείδωτους τους οδηγούς. Και αυτό 3 μέτρα. Και αυτό εδώ τελευταίο πάνω έχει ένα μηχανισμό και αυχή κινέζικο 5000 ή 6000. 6000. Λοιπόν, και τελευταίο είναι ένα Mitchell Challenger Pro, σαν τον παππού περίπου, 2,70 σε μήκος, και πάνω έχει ένα FDDL 5000. Λοιπόν, αυτή είναι
οι πολεμιστές και όλοι τους έβγαλαν ψάρια. Βέβαια το Dino Force που είναι και το δεύτερο δυνατότερο έπαιξε καλά. Το Carbonizer που το περίμενα, βέβαια του βάλε αρματοσιά ειδική να πάρει περισσότερα ψάρια, δυο ψάρια πήρε μόνο. Ο Κινεζούλης εδώ τα πήγε πολύ καλά και στους δυο σαργούς που πιάσε. Και εκεί που δόθηκε το ρεστάλ ήταν στο Dino Force που πήρε τις δυο μεγάλες τσιπούρες και το Challenger που πήρε και αυτό τσιπούρα και σαργό. Γεια μας για τώρα. Η ώρα είναι 6 και 4 και στο σπρό το τέλε το 80 βλέπω κάτι σημάδια στον ειδοποιητή. Είναι αυτό που έχει τα τρία αγκίστρια και το φλωτεράκι, το περίεργο σύστημα. Αυτό που με έχει προδώσει δύο φορές τώρα στο τέλος. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Θα αρπάξει ή πάλι θα είναι τσάμπα ο κόπος να τον μαζεύω. Αυτό το πράγμα μόλις ξημέρωσε δεν υπάρχει τσίμπημα, ρε παιδιά. Απίστευτο. Θα πεις η νύχτα σου δώσε καλά κομμάτια, θα δείτε μετά. Για να δούμε τι θα δούμε. Μέχρι τις 7 θα κάτσω γιατί μετά θα πάω να ρίξω Bloom. Τελευταίο καλάμι. Τελευταία τσιμπιά. Τι είναι αυτό? Πάλι καλά. Ένας γύλος απίστευτος. Και εγώ μπουτσκαρίδια μου φέρνω έξω. Καλημέρα. Αυτό είναι το σύστημα με τα τρία. Φλωτεράκι, αγκίστρι μπροστά, παράμαλο και παράμαλο. Είναι ένα μέτρο περίπου. Σε λίγο θα δείτε ολοκληρωμένη την ψαριά. Και όπως είπα, τώρα θα δείτε την ψαριά. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις τσιπούρες. Ένας, δύο σαργία και ένας πιο μεγάλος που χάθηκε. Τρεις πάρι, ένας καλίτς και ένας γύλος. Μια χαρά. Καλά πήγαμε. Έτσι, έτσι θα χρώσταγε, γιατί στο Λαρέφ μου έλεγε «Δεν δίνω, δεν δίνω». Στο casting καθίσαμε μια χαρά. Γεια σας, ευχαριστώ που με βλέπετε. Καλές θάλασσες σε όλους. Γεια σας.